Εάν αυτό το χαρτί γράφει οτιδήποτε εκτός από το όνομα του Γιάννη, τότε υποψήφια είναι η Κωνσταντίνα. Εάν γράφει η τελευταία ψήφος το όνομα του Γιάννη, τότε είστε και οι δύο υποψήφοι για αυτή την εβδομάδα. Η τελευταία ψήφος γράφει το όνομα της Κωνσταντίνας. Που σημαίνει ότι το τελικό σκορ είναι 7 ψήφοι για την Κωνσταντίνα, 5 για τον Γιάννη Δρυμονάκο. Κωνσταντίνα, είσαι η πρώτη υποψήφια για αυτή την εβδομάδα. Πριν να ακούσουμε τις πρώτες σου σκέψεις, πριν να ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους τηλεθεατές, θα πρέπει να μάθουμε ποιοι είναι οι άλλοι δύο υποψήφοι που θα βγουν από τις ατομικές ασυλίες. Ατομική ασυλία έχει η Κατερίνα Δαλάκα ως η καλύτερη παίκτρια της ομάδος για αυτή την εβδομάδα και η Ξένια που κέρδισε το παιχνίδι της ατομικής ασυλίας. Κατερίνα μου, έρχομαι σε σένα γιατί είσαι η πολυτιμότερη της εβδομάδας. Θέλω λοιπόν να μου πεις πρώτα τον λόγο που μας δίνεις την συγκεκριμένη υποψηφιότητα και μετά το όνομα του ανθρώπου που θα είναι ο δεύτερος υποψήφιος. Είχα πει ότι θα ψηφίσω καθαρά αγωνιστικά. Ξέρω ότι αυτό θα στεναχωρήσει το άτομο που θα το ψηφίσω, αλλά δεν μπορώ να λέω κάτι και να το αναιρώ. Είναι σαν να μην κρατάω τον ίδιο μου το λόγο. Δεν έχω τίποτα με κανένα από τα παιδιά. Θα ψηφίσω την Ελένη. Η Ελένη Χατζίδου, λοιπόν, είναι η δεύτερη υποψήφια για αυτή την εβδομάδα. Ξένια, έχεις και εσύ την ατομική ασυλία. Φοράς το κολλιέ της ατομικής ασυλίας γιατί κέρδισες το αγώνισμα σήμερα. Που σημαίνει ότι θα μας πεις κι εσύ ποιος θα είναι ο υποψήφιος που θα επιλέξεις, αφού πρώτα όμως μας εξηγήσεις και το γιατί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά και πάλι κι εγώ αποφάσισα να αφήσω όλα τα συναισθηματικά πίσω και να αποφάσισα να ψηφίσω αγωνιστικά σήμερα. Και έτσι πως είναι η κατάσταση έγινε πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα πιο δύσκολο. Οπότε το περίμενα. Γι' αυτό θα ψηφίσω την Κατερίνα Χαλκιά. Η τρίτη